αλλά σαν μια συνθήκη τουρισμού που δεν θα απασχολεί 3 ή 4 μήνες το χρόνο, αλλά όλο το χρόνο. 260K Memories είναι η χιλιομετρική απόσταση, 260 χιλιόμετρα από τη μία άκρη της Κρήτης ως την άλλη, για 365 ημέρες το χρόνο. Αυτός είναι ο στόχος. Είναι η ανάδειξη της δυναμικής των ενεργειών που γίνονται από φορείς και ιδιώτες στην Κρήτη καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και οι οποίες παρέχουν στον επισκέπτη αλλά και στον τόπιο πληθώρα εμπειριών και εναλλακτικών δράσεων. Στο φεστιβάλ συμμετέχουν επαγγελματίες, φορείς και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στον εναλλακτικό τουρισμό, τουρισμό εμπειριών και οι οποίοι θα προβάλλουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους κατά τη διάρκεια της έκθεσης περιπτέρων εναλλακτικού τουρισμού που θα λειτουργήσει στην πλατεία Κατεχάκη εδώ ακριβώς που βρισκόμαστε στις 13 και 14 Μαΐου. Γιατί η Κρήτη μας δεν είναι ήλιος, άμμος και θάλασσα. Γιατί η Κρήτη εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει όλα τα φόντα να απασχολήσει τους επισκέπτες σε ό,τι εκείνοι επιθυμούν. Έχει εξαιρετικές δυνατότητες και έχουμε επαγγελματίες που μπορούν να παρέχουν πραγματικά πολλά πολλά διαφορετικά πράγματα. Η Κρήτη που έχει τέτοια δυναμική και που επιτέλους θα πρέπει να τη δείξει όχι μόνο στους επισκέπτες αλλά και στους ντόπιους. Σε αυτό το σημείο να πω ότι παράλληλα όλοι οι επαγγελματίες θα προσφέρουν στο κοινό δράσεις πάνω στο αντικείμενό τους, οι οποίες θα εκτελούνται αυτό το διήμερο 13 και 14 Μαΐου. Η δράση δεν σταματά εδώ. Οι επισκέπτες των περιπτέρων θα μπορούν να επιλέξουν από μια πλήρη γκάμα εμπειριών σε αέρα, γη και θάλασσα, καθώς θα υπάρχουν διαθέσιμα δωρεάν εισιτήρια από τους συμμετέχοντες επαγγελματίες και τους φορείς κατά τη διάρκεια του διημέρου για εμπειρίες τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Σε αυτό το σημείο να καλωσορίσουμε και να ανεβάσουμε στη σκηνή τον Δήμαρχο Χανίων, τον κύριο Παναγιώτη Σημαντηράκη, για τον δικό του χαιρετισμό. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Πριν ανέβω, προσπαθούσα να πείσω τον Γιώργο να πάμε κατευθείαν τώρα βόλτα. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θέλω να πω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, γιατί αφενός βρισκόμαστε σε αυτό το ιδιαίτερο μέρος. Αφετέρου όμως προσπαθούμε να κάνουμε κάτι που οργανωμένα δεν είχε γίνει ποτέ. Να συγκεντρώσουμε όλους αυτούς που αγαπούν τον τόπο, γνωρίζουν τα μυστικά του τόπου, γνωρίζουν τι μπορεί να προσφέρει ο τόπος πέρα από αυτά τα συμβατικά που διαχρονικά προσέφερε και θα συνεχίσει να προσφέρει τον ήλιο και τη θάλασσα και να τους προσφέρει μια συνολική εμπειρία. Γιατί τελικά αυτός που έρχεται εδώ δεν θέλει μόνο να δει και να νιώσει τον ήλιο και τη θάλασσα, θέλει να δει κάτι βαθύτερο και αυτό τους το προσφέρουμε. Και έρχεται σε συνέχεια μιας στρατηγικής η οποία υπάρχει και από το Δήμο και από την Περιφέρεια να μπορέσουμε να αναδείξουμε τις ομορφιές βάζοντας μια ποιοτική διάσταση σε όλο αυτό που λέγεται τουρισμός. Και αυτό φυσικά απαιτεί ένα και μόνο πράγμα. Συνεργασία. Και τη συνεργασία αυτή την πέτυχε και ο Νεκτάρης ο Ψαρουδάκης και όλο το τμήμα τουρισμού μαζί με τους συνεργάτες του. Κατάφερε και συνομίλησε με όλους αυτούς τους δεκάδες ανθρώπους που ασχολούνται τα τελευταία χρόνια επαγγελματικά και η ευχή είναι αυτό να καθιερωθεί ως ετήσια συνάντηση όλων αυτών που προσπαθούν να προωθήσουν τον τρόπο μας μέσα από τις εμπειρίες. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλους, συγχαρητήρια στους ανθρώπους που αθόρυβα όλα αυτά τα χρόνια ο καθένας από το δικό του μετερίζει προσφέρει αυτές τις εμπειρίες και ελπίζω να καθιερωθεί η ετήσια συνάντηση εδώ και να μας κάνει και εμάς τους ίδιους, όχι μόνο τους επισκέπτες και να είναι η αφορμή να γνωρίσουμε και να αγαπήσουμε αυτόν τον όμορφο τόπο περισσότερο. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους, Νεκτάρια συγχαρητήρια και συγχαρητήρια στους εκθέτες. Να είστε καλά.